Από την Άγκυρα, ο Κεμάλ χαρακτηρίζει προδοσία την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών και στρατολογεί νέους εθελοντές. Στα χωριά στείνονται μεγάλα υπαίθρια εργαστήρια κατασκευής όπλων και πυρομαχικών. Οι σφαίρες και οι οβίδες φτιάχνονται κυριολεκτικά με τα χέρια και μεταφέρονται στους ώμους πολεμιστών και ντόπιων κατοίκων. Ο Κεμάλ έχει να αντιμετωπίσει τα φιλοσουλτανικά κινήματα, τις αρμενικές εξεγέρσεις και τους Αγγλογάλους στα δυτικά. Φανατίζει τους οπαδούς του. Συμμετέχει προσωπικά ακόμη και στις διασκεδάσεις τους. Αν οι εθνικιστές βγουν νικητές στον εμφύλιο, θα μπορούν να αμφισβητήσουν με τα όπλα τη συνθήκη των Σευρών που υπέγραψε ο Σουλτάνος. Και μαζί της βέβαια και τις πρόσφατες ελληνικές κτήσεις. Ο Τούρκος ηγέτης ζει συνεχώς κοντά στους άνδρες του. Οι πολεμιστές του αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Στα 40 του χρόνια ο Κεμάλ έχει συγκροτήσει ήδη την προσωρινή κυβέρνηση της Άγκυρας. Θέλει ένα ανεξάρτητο ενιαίο τουρκικό κράτος. Στο εξωτερικό αναζητά στηρίγματα. Επιδιώκει το άνοιγμα σχέσεων με τη γειτονική Σοβιετική Ένωση. Διατάζει την οχύρωση κάθε θέσης που κατέχουν οι δυνάμεις του. Η μαζική συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις αυτές δείχνει τη μεγάλη επιρροή των γεμαλικών συνθημάτων στον τουρκικό πληθυσμό.